Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές και μαζί θα παρακολουθήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ζημιά στο δημόσιο της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ φέρεται να προκάλεσαν γιατροί από την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και τις Σέρες. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Εύρου, Δημήτρη Αδαμίδη, μετά από επισταμένο έλεγχο που διενήργησε η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Εύρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας, εντοπίστηκαν οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Εύρου που προέβησαν σε σωρία παράνομων συνταγογραφήσεων. Ένα σκάνδαλο με κύκλωμα ιατρών του ΕΣΥ που χορηγούσαν συνταγές σε άτομα που δεν γνώριζαν τίποτα, αποκάλυψαν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τους ελέγχους του Υπουργείου Υγείας, αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για έναν γιατρό από τις Σέρες που εμπλέκεται στον σκάνδαλο των συνταγογραφήσεων. Επίσης, τρεις γιατροί τέθηκαν σε αργία από τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Ειδικότερα, ο ένας φέρεται να είχε χορηγήσει 4.900 συνταγές σε ασθενείς που δεν έχουν κάποια πάθηση και αγνοούσαν πλήρως το γεγονός. Σύμφωνα με πληροφορίες του ξάνθη2.gr, ο δεύτερος γιατρός του σκανδάλου, με σκευάσματα δικής διατροφής, φέρεται να προέρχεται από το νοσοκομείο της Κομοτηνής, όπου επίσης είχε εντοπιστεί και ένας ακόμη για τη συμμετοχή του σκανδάλου με επιθέματα. Μετά από επισταμένο έλεγχο που διενήργησε η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Εύρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, εντοπίστηκαν οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Εύρου, που προέβησαν σε σωρία παράνομων συνταγογραφήσεων. Την παραπάνω είδηση σχολιάζει με δήλωσή του ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Εύρου, Δημήτρης Αδαμίδης. Ξεκίνησε από τη διαπίστωση του Υπουργείου ότι στην Ελλάδα συνταγογραφούνται επιθέματα κατακλήσεων που φτάνανε για να καλύψουν όλο τον πληθυσμό της Ευρώπης. Άλλωστε, η μία υπόθεση αφορά τα επιθέματα κατακλήσεων. Για να διευκρινίσουμε, να καταλαβαίνει ο κόσμος, κατάκληση είναι η βλάβη που προκαλείται στο σώμα του ασθενούς από παρατεταμένη νοσηλεία σε κρεβάτι. Ότι δεν μπορεί να σηκωθεί ο άρρωστος, είναι συνεχώς στο κρεβάτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επειδή είχε διαπιστώσει το Υπουργείο αυτή την κατάσταση, ότι υπήρχε υπερσυνταγογράφηση πανελλαδικά, καθιέρωσε ο ΟΠΗ τη φωτογραφία. Ότι μαζί με τη συνταγή ο γιατρός πρέπει να καταθέσει ηλεκτρονικά φωτογραφία της πάσουσας περιοχής του ασθενούς. Οι φωτογραφίες λοιπόν αυτές ελέγχθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας του Υπουργείου με ηλεκτρονικό τρόπο και διαπιστώθηκαν, βρέθηκαν χιλιάδες περιπτώσεις, πανελλαδικά εννοώ χιλιάδες, χιλιάδες περιπτώσεις πλαστών φωτογραφιών. Δηλαδή, διαπιστώθηκε ένας ασθενής στην Αλεξανδρούπολη να έχει την ίδια φωτογραφία με ένα ασθενή στην Ορεστιάδα, με ένα ασθενή στην Κομοτηνή, με άλλον στην Κρήτη, με άλλον στη Λάρισα, με άλλον στην Πάτρα και πάει λέγοντας. Προφανώς αυτές οι φωτογραφίες χορηγήθηκαν από την εταιρεία που διακινεί αυτά τα προϊόντα στη χώρα μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Η δεύτερη περίπτωση, πάλι με τα επιθέματα κατακλείσεων, είναι ότι μπήκανε ψευδείς διαγνώσεις για διαβήτη. Η δράση δηλαδή των συγκεκριμένων γιατρών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που κάνει η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων των δύο νοσοκομείων, που κάνουν μεθοδικά επιστημονική δουλειά, είναι εξαιρετικά φιλότιμοι και σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπερβάλλουν αυτό. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλοι είναι κλέφτες, είναι τελείως λάθος. Δεν είναι όλοι κλέφτες, συγκεκριμένοι είναι. Συγκεκριμένοι ζημιώνουν εν γνώση τους το δημόσιο. Χειροπέδες σε δύο άτομα έβαλαν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Κιλκής. Πρόκειται για έναν 31χρονο και μία 42χρονη υπήκοο Βουλγαρίας, διότι καλλιεργούσαν 24 δεντρίλια κάναβης σε κτηνοτροφική μονάδα ιδιοκτησία 45χρονου στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Οι στοχευμένες ενέργειες των αστυνομικών της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκής είχαν ως αποτέλεσμα να συλληφθούν το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Αυγούστου ένας 39χρονος και μία 42χρονη υπήκοος Βουλγαρίας για την καλλιέργεια κάναβης και κατοχή μεγάλης ποσότητας κάναβης στην Καστανούσα Σερών. Στην κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνεται και ένας 45χρονος, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητείται να συλληφθεί εντός των ορίων του αυτοφόρου.
αργότερα από την οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν ο 39χρονος και η 42χρονη σε κτηνοτροφική μονάδα ιδιοκτησία του 45χρονου, όπου διαπιστώθηκε να καλλιεργούν συνολικά 24 ανεδρύλια κάναβης ύψους 4,5 έως 5 μέτρων, τα οποία εγκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους χώρους της κτηνοτροφικής μονάδας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 8 κιλών και 656 γραμμαρίων, ποσότητα ρητίνης κάναβης σοκολάτα βάρους 18 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερών. Έρχεται η λυπητερή για 7.350.000 φυσικά πρόσωπα και 55.000 νομικά πρόσωπα που θα κληθούν να πληρώσουν το φόρο του έμφυα για το 2017. Από χθες ξεκίνησε σταδιακά η ανάρτηση των εκαθαριστικών στους λογαριασμούς του TaxisNet, με την πρώτη δόση να πληρώνεται στις 29 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησε από χθες 18 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως και τις 31 του μήνα η ανάρτηση των εκαθαριστικών του έμφυα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στους λογαριασμούς του συστήματος TaxisNet. Η πληρωμή του φόρου συνολικού ύψους 3,2 δις ευρώ θα γίνει σε 5 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο, ενώ η τελευταία θα καταβληθεί τον Ιανουάριο του 2018. Καμιά φορά δεν είμαστε έτοιμοι, αλλά από αυτά που έχουμε θα τα πληρώσουμε, θα υποστούμε και αυτό. Τι να κάνουμε. Έτοιμοι καμιά φορά δεν είμαστε. Άλλο τι να πούμε τώρα, για ποια δουλειά. Χρήματα υπάρχουν. Χρήματα από αυτά που δεν έχουμε θα πληρώσουμε πάλι. Τι θα κάνουμε. Είναι μέσα στις προτεραιότητες και αυτός ο λογαριασμός. Άμα θες, τι να κάνεις. Να μην τα πληρώσουμε, θα μας κάνουν κατάσχεση. Παίρνουμε 500-600 ευρώ σύνταξη, θα την κάνουν κατάσχεση και αυτή. Τι να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το δεν πληρώνω που άλλοι, τώρα γίνονται οι κατασχέσεις. Τα αντίθετα του πράγμα. Μας δίνουν 400-500 ευρώ σύνταξη, λοιπόν, μας τα παίρνουν πίσω την άλλη μέρα. Τηλέφωνα, ΔΗ, έμφυα, ασφάλιση αν έχουμε κανένα αυτοκίνητο, τέλη κυκλοφορίας θα έρθουν τώρα, τα πάντα. Τι να κάνουμε. Αν δεν πληρώσουμε, όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος, θα υποστούμε τις συνέπειες του νόμου. Αυτά. Παράμεινε και φέτος ο έμφυα, δεν είναι καταργηθεί. Ποτέ δεν θα καταργηθεί. Ποτέ δεν θα καταργηθεί. Μια ζωή θα πληρώνουμε. Είτε είσαι έτοιμος, είτε δεν είσαι έτοιμος. Θα πληρώσεις. Είτε έφαγες, είτε δεν έφαγες, θα πληρώσεις. Από αυτά που παίρνουμε τη σύνταξη, θα μας τα πάρουν πίσω πάλι. Κατάλαβες. Με πολλή δουλειά κάναμε ένα σπιτάκι και τώρα το πληρώνουμε. Το νοικιάζουμε από το κράτος. Δεν υπάρχει τίποτα. Από τη σύνταξη μας τα παίρνουν. Κάθε μήνα, στην άκρη, τα παίρνουν τα μισά. Αυτό είναι. Δεν πρέπει να παίρνουν. Μαθημένοι είμαστε εμείς. Ο υπολογισμός του έμφυα για το τρέχον έτος θα γίνει όπως ακριβώς και πέρσι. Δηλαδή θα είναι το ίδιο βαρύς όσο ήταν το 2016 για τη συντηρητική πλειοψηφία των ιδιοκτητών ακινήτων. Οι αντικειμενικές αξίες με βάση τις οποίες θα γίνει ο υπολογισμός του φόρου θα είναι αυτές που ίσχυαν την περασμένη χρονιά. Άρα και τα ποσά θα είναι τα ίδια με αυτά των περσινών εκαθαριστικών. Έκανα 28 χρόνια Αλβανός. Έφυγα από εδώ με 15 χρονών με κοντά πατελονάκια, γύρισα παππούς. Λοιπόν, έφερα το κόσμο του συνάλλαγμα, έκανα ένα σπίτ και με βάζει σήμερα ο Τσίπρας να πληρώνω φόρο για αυτό το συνάλλαγμα που έχω φέρει. Λοιπόν, τις προάλλες έχω δει τον Τσίπρα στην τηλεόραση χωρίς ντροπή να βγαίνει που ήταν υποψήφιος. Υποψήφιος για τις εκλογές και έλεγε ότι αυτός ο φόρος είναι παράνομος και πρέπει να τον καταργήσουμε. Ναι. Και τι έκανε, αντί να τον καταργήσει, έβαλε το διπλό φόρο. Θα ανεβάζει. Μπράβο. Λοιπόν, θα πρέπει να ντρέπεται. Εγώ, αν είμαι στη θέση του, θα ντρεπόμουν να βγω στην τηλεόραση. Θα ντρεπόμουν να δω τον Έλληνα στα μάτια. Για το έμφυα, καλά, ήταν να καταργηθεί. Τι νίκη στα σπίτια μας πληρώνουμε. Νίκιο στα σπίτια μας πληρώνουμε, ρε παιδί μου. Υπάρχουν χρήματα για την πληρωμή? Όχι. Από πού θα υπάρχουν? Από πού να τα πάρουμε τα λεφτά? Μεγάλη χάρη. Το σχόλιο σας. Ναι. Ποιο σχόλιο? Να τα κατεργήσω όλα σκουδά, να φεύγω πάνω στα παγίρια να του πει στον Τζίτα. Τίποτα παραπαράκι. Εσεί θα τον πληρώσετε τον έμφυα? Τον πληρώσω, όχι. Δεν πληρώνω. Δεν έχει λεφτά. Πού να πληρώσω? Φράγκο δεν έχω. Όχι και να λέμε κανένα δεν μα ακούει. Οπότε γκάμπα λόγια, γκάμπα μάγκε στην Αθήνα δεν γίνουμε.
Θα το πληρώσετε όμως τον ΕΦΙΑ, κανονικά. Όχι, εκοιμάζουμε και η βαλίτσα μου να σκοτώ να φύγω στο εξωτερικό. Γιατί έχω μια μικρή σύνταξη και δεν μπορώ να βγάλω το μήνα. Για χαρά κάνει Κύπρα, θα με ξαναδείς. Μόνοι κερδισμένοι σε σχέση με πέρσι είναι όσοι έχουν αγροτεμάχια και ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης, οι οποίοι απαλλάχθηκαν από το συμπληρωματικό ΕΦΙΑ με νόμο που ψηφίστηκε το Μάιο μέχρι και το 2018. Αλλά και αυτοί που μένουν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, όπως ο κύριος που συναντήσαμε στο Σκούταρι και ζητήσαμε το σχόλιο του για την πληρωμή του ΕΦΙΑ. Πρόσθετε, τον ΕΦΙΑ έρχεται 29 του Σεπτέμβρη. Α, δεν είμαι από εδώ. Πού είστε? Του Βουλγαρία. Καλό να πω, φίλε. Τυχερός είστε. Δεν πληρώνετε. Βέβαια, βέβαια. Ξεκινούν από τη Δευτέρα, 21 Αυγούστου, τη λειτουργία τους στα 30 κέντρα ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών της χώρας. Σε Σέρες, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη θα υπάρχει από ένα κέντρο ενημέρωσης. Τα κέντρα ενημέρωσης δανειοληπτών στελεχώνονται με επιστημονικό προσωπικό, δικηγόρους και οικονομολόγους και θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και ενημέρωση των πολιτών για θέματα διαχείρισης οφειλών, εξυπηρετούμενων ή μη ιδιωτικών δανείων. Έφτιαξαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης οι δύο αποφάσεις με τις οποίες ορίζονται οι έδρες των κέντρων ενημέρωσης υποστήριξης δανειοληπτών, καθώς και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των κέντρων. Σύμφωνα με τα όσα έχει υποστηρίξει κατά το παρελθόν ο Υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, τα 30 κέντρα πληροφόρησης γνωστά και ως ΚΕΠ των δανειοληπτών, που θα ειδηθούν ανά την επικράτεια, θα συστηματικοποιήσουν την ενημέρωση για τα διαθέσιμα εργαλεία ρύθμισης, κέντρα δεοντολογίας των τραπεζών, νόμος Κατσέλη και άλλα. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών θα λειτουργήσει ένα κέντρο ενημέρωση δανειοληπτών στο Δήμο των Σερών. Σύμφωνα με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα, το σχέδιο δράσης για τη συγκρότηση και τη θέση σε λειτουργία των κέντρων θα είναι σε πρώτη φάση έτοιμο σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα πρώτα κέντρα θα αρχίσουν να λειτουργούν προς τα τέλη του έτους. Στόχος του Υπουργείου είναι οι δανειολήπτες και ειδικά οι ασθενέστεροι οικονομικά, που δεν μπορούν να αναζητήσουν νομική συμβουλή, να μπορούν μέσω των κέντρων αυτών να συγκεντρώσουν όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη ρύθμιση των δανείων με τις τράπεζες. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι πληρωμές για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία για τη χρονιά του 2015, ενώ έως το τέλος του 2017 πρόκειται να τακτοποιηθούν και εκκρεμότητες άλλων ετών πλην ενδεχομένως μερικών ενστάσεων. 1.000 είναι περίπου οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας που θα λάβουν το ποσό των 5 εκατομμύριων ευρώ. Ο προϊστάμενος φυτικής και ζωικής παραγωγής της ΔΑΟ Ξερών ζητά από τους παραγωγούς να μην αμελήσουν να διευθετήσουν τα ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν, καθώς αν γίνει κάτι τέτοιο, υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσουν οι πληρωμές. Ο ΠΚΠ με σχετικό έγγραφό του μας ειδοποίησε, μας ενημέρωσε ότι είναι έτοιμο το σύστημα, όπως λέμε, είναι έτοιμη η εφαρμογή για να προχωρήσουμε σε πληρωμές όλων των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων για το έτος 2015. Να θυμίσω εδώ ότι είναι γνωστό σε όλους ότι έχουν καθυστερήσει πολύ οι πληρωμές των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, αυτά που τα ξέρουν πιο απλά οι παραγωγοί ως βιολογικά. Έχουν ξεκινήσει, είπαμε, από το 2012 και ακόμα είναι απλήρωτες οι δύο τελευταίες χρονές, το 2015 και το 2016. Τώρα λοιπόν ο ΠΚΠ μας ενημέρωσε ότι είναι έτοιμο το σύστημα για να αρχίσουμε να κάνουμε τις πληρωμές για το πρώτο από αυτά τα 2 χρόνια που δεν έχουν πληρωθεί για το έτος 2015. Εμείς ως υπηρεσία θα δουλέψουμε με τον πιο εντατικό ρυθμό τις σχετικές διαδικασίες ώστε να φτάσουμε στις πληρωμές σε περίπου 1 μήνα. Αναγκαίο όμως για να γίνουν αυτές οι πληρωμές πρέπει οι φάκελοι των παραγωγών να είναι πλήρεις. Σε αρκετούς φακέλους παραγωγών λείπουν διάφορα δικαιολογητικά. Τους έχουμε ενημερώσει επανειλημμένως. Αντίστοιχα έχουμε ενημερώσει και τους μελετητές τους. Κυρίως λείπει το αποδεικτικό πληρωμής του πιστοποιητικού οργανισμού. Λέμε λοιπόν σε όλους όσους είναι ενταγμένοι στα βιολογικά, βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία, πρόγραμμα μείωσης της νητρορύπανσης, ολοκληρωμένη του καπνού, ολοκληρωμένη των τέφλων, αν δεν έχουν πληρώσει τον οργανισμό, τάχιστα αυτές τις μέρες να προβούν στην πληρωμή,
για να είναι σωστός και πλήρης ο φάκελός τους και εμείς να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την πληρωμή αυτών των προγραμμάτων. Και φυσικά συμφωνούμε όλοι ότι δεν μπορούμε να καθυστερούμε την πληρωμή ολόκληρου του νομού για 2, 3, 5 περιπτώσεις παραγωγών που αδιαφορούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Αν μου επιτρέπετε, προειδοποιώ από αυτή τη θέση ότι όταν το πράγμα θα φτάσει να καθυστερεί όλη η πληρωμή από ελάχιστες περιπτώσεις παραγωγών, θα προχωρήσουμε σε πληρωμή και οι ίδιοι θα μείνουν απλήρωτοι. Για πόσα χρήματα μιλάμε για τον Ιμουσερόν? Όλα τα προγράμματα είναι περίπου 4,5 με 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι μια πολύ σημαντική πληρωμή. Για απάτη κατηγορείται ένας 32χρονος, καθώς κατάφερε να πείσει έναν 54χρονο από την Καβάλα να το αποστείλει το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, χωρίς ουδέποτε να πραγματοποιηθεί η συμφωνημένη αγοροπολισία. Ο 54χρονος θέλησε να αγοράσει έναν κινητήρα μέσω αγγελίας από το διαδίκτυο. Προχώρησε στην καταβολή των χρημάτων, ωστόσο ο κινητήρας δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του. Θύμα διαδικτυακού απατεώνα έπεσε ένας 54χρονος από την Καβάλα, που πίστεψε ότι βρήκε ευκαιρία να αλλάξει μηχανή στο γιοταχή αυτοκίνητό του, όταν είδε μια καταγγελία σε ιστοσελίδα αγοραπολίσεων στην πώληση ενός κινητήρα αυτοκινήτου σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή. Ο άτυχος άντρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον άνθρωπο που είχε αναρτήσει την αγγελία και αφού συμφώνησε στην τιμή, εκείνος τον έπεισε να καταθέσει 600 ευρώ για την αγορά με ταχυδρομική επιταγή, πράγμα που έκανε στις 30 με 31 Μαΐου. Από τότε όμως η επικοινωνία του διακόπηκε και φυσικά ουδέποτε παρέλαβε τον κινητήρα. Οι έρευνες των αστυνομικών της ασφάλειας, στους οποίους το θύμα κατήγγειλε τι είχε συμβεί, οδήγησαν στην ταυτοποίηση ενός 32χρονου, που είχε απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για παρόμοιες υποθέσεις. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη μέσω διαδικτύου, η οποία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καβάλας. Η προανάκριση συνεχίζεται για το ενδεχόμενο να έχει εξαπατήσει και άλλους ανυποψίαστους πολίτες. Προβληματισμένοι δηλώνουν οι επαγγελματίες στην πόλη της Κομωτινής για το μέλλον των επιχειρήσεών τους, λέγοντας πως το επόμενο διάστημα προβλέπεται αύξηση στα λουκέτα, μιας και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις εξαιτίας της μειωμένης κίνησης στα μαγαζιά. Οι επαγγελματίες Κομωτίνης είναι προβληματισμένοι από την κίνηση στην αγορά παρά τις θερινές εκτός, αφού η κίνηση περισσότερο είναι παραθαλάσσια σε φανάρι και μπαρόνια. Πέρασε και ο 15 Αύγουστος, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλες όσες τις γιόρτασαν και σε όλους όσους γιόρτασαν. Υγεία, χαρά, ευημερία, ομόγελα. Είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, μένουν ακόμη 15 μέρες για το τέλος τυπικά του καλοκαιριού. Σιγά σιγά η πόλη περιμένει να υποδεχτεί πίσω τους παραθεριστές, αφαντάζομαι το άλλο, το παράλληλο Σαββατοκύριακο, οι βάσεις θα βγουν στον ούπο. Είμαστε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι σαν αγορά, σαν πόλη, υποδεχτούμε τους νέους επισκέπτες, να δείξουμε τη φιλοξενία μας, για να μπορέσουμε να δείξουμε την καλύτερη δυνατόν εικόνα για την πόλη μας. Μια πόλη πραγματικά αδικημένη, ένας νομός πραγματικά αδικημένος, αν σε σύγκριση με τους άλλους γειτονικούς νομούς, θα έχουμε χίλιο υπή. Αν κάνουμε ένα μήνυ απολογισμό έως τώρα της θερινής περίοδους, εκτός του Φαναρίου και λίγο της Μαρόνιας που είχαν πραγματικά κίνηση και κόσμο, η πόλη της Κομωτινής δυστυχώς, αναμενόμενο βέβαια, δεν είχε τίποτα προσδοκόμενο, η αγορά για ακόμη μια φορά είναι σε δύσκολες καταστάσεις, η εκπτώση είναι το τελευταίο 15ήμερο και μην ξεχνάμε ότι 1 με 15 Σεπτεμβρίου είναι και διάμεσες εκπτώσεις. Ουσιαστικά έχουμε ένα μήνα ακόμα, οι καταναλωτές αν μπορούν να καταναλώσουν, να βοηθήσουν την αγορά, ώστε και αυτή να βοηθήσει με τη σειρά της την πόλη. Αρχίζει αύριο Κυριακή 20 Αυγούστου η θερινή περίοδος κυνηγιού. Τις προηγούμενες ημέρες, τους κατατόπους κυνηγητικούς συλλόγους, οι φίλοι του κυνηγιού έσπευσαν να θεωρήσουν τις άδειες θύρας για την αυριανή πρώτη εξόρμηση. Στις 20 Αυγούστου ξεκινά φέτος η κυνηγετική περίοδος και όσοι κυνηγοί επισκέφτηκαν τους κυνηγετικούς συλλόγους για να εξασφαλίσουν την απαραίτητη άδεια, διαπίστωσαν ότι φέτος το κόστος της είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι. Την εξήγηση για αυτή την αύξηση δίνει ο πρόεδρος του κυνηγετικού συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Νόντας Τερζής. Είμαστε έτοιμοι, βγάζουμε τις άδειές μας και τις 20 μέρες την Κυριακή αρχίζει το κυνήγι. Αυτό το θέμα που προέκυψε με την τιμή των αδειών νομίζω ότι είναι γελίο να συζητάμε ότι η Κυνηγετική Ομοσπονδία Ελλάδος
έβαλε 5 ευρώ, γιατί μέσα στα τελευταία 7-8 χρόνια έχουν μειωθεί οι κυνηγητικές άδειες της Ομοσπονδίας κατά 21.000. Άρα είναι αδύνατο να λειτουργήσει η ίδια η Ομοσπονδία. Εάν θέλουμε να κλείσουμε τις Ομοσπονδίες, να κλείσουμε τους συλλόγους, να κλείσουμε τη Συνομοσπονδία, τότε να τα κλείσουμε όλα και να πάμε στο σπιτάκι μας. Ο κ. Στερζής τονίζει μεταξύ άλλων ότι η προσφορά των κυνηγετικών συλλόγων συνεχίζεται και εκτός κυνηγετικής περίοδου και τα χρήματα που πληρώνουν οι κυνηγοί για τις άδειες χρησιμοποιούνται εν τέλει για κοινωνικούς σκοπούς. Έδωσα μάχες μέσα στην κυνηγετική συνομοσπονδία με οι άδειες των Αθηνών να εξισορροπούν, να ήταν ήδη με τις δικές μας τοπικές της Αλεξανδρούπολης και δεν μπορούν να έρχονται αυτοί από την Αθήνα, από την Κέρκυρα, την Άρτα, να κυνηγάνε εδώ πέρα και να καρπούν τους σκόπους και τις θυσίες τις δικές μας. Του κυνηγητικού συλλόγου Αλεξανδρούπολης, διότι είναι ένας σύλλογος με δύο μόνιμους θυροφύλακες που δεν υπάρχει πουθενά σε όλη την Ελλάδα και αυτό γίνεται μόνο και μόνο να πατάξουμε τη λαθοθερία. Παράλληλα γίνεται να πυροπουλούμε και για τις πυρκαγιές που είμαστε όλο το καλοκαίρι με τα δύο τα αυτοκίνητά μας σε εντεταλμένη υπηρεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επομένως, να σταματήσει από το παραμύθι για 20-25 ευρώ που κάνουμε τεράστια προσπάθεια να πατάξουμε τη λαθοθερία. Ο πρόεδρος του συλλόγου καλεί τους κυνηγούς να προτιμήσουν και φέτος τους κυνηγητικούς συλλόγους για τις άδειές τους και όχι τα δασαρχεία, γιατί με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν τη μεγάλη εθελοντική προσπάθεια που γίνεται και η οποία είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και κατά την εκτίμησή του πάρα πολύ χρήσιμη. Να έρθουν όλες στις κυνηγητικές οργανώσεις, μόνο έτσι θα σωθούμε. Και να σταματήσουν να ακούν κάποια παπαγαλάκια ότι θα γλιτώσουμε τις 20 ευρώ και ότι θα κερδίσουμε να τα κάνει όλα το κράτος. Το κράτος το ξέρουμε. Εμείς είμαστε μια εθελοντική ομάδα και βασίζεται όχι μόνο το κράτος το δικό μας, σε όλο τον κόσμο οι εθελοντικές ομάδες αυτό προσφέρουν. Είμαστε όλοι άμεστοι, πληρώνουμε από την τσέπη μας για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε θυροφύλακες, προσφέρουμε τα οχήματά μας, προσφέρουμε υπηρεσίες. Χίλιες δράσεις έχουν οι κυνηγητικές οργανώσεις. Αυτό μόνο να σκεφτούμε. Και όχι τα 20 ευρώ και 25 ευρώ. Φέτος η τοπική κυνηγετική άδεια στον κυνηγετικό σύλλογο της Αλεξανδρούπολης στοιχίζει 127 ευρώ έναντι 122 που στοίχιζε πέρυσι. Από χθες Παρασκευή έως και τη Δευτέρα στην Άνω Βροντού Σερών πραγματοποιείται η 11η Αστροβραδιά που είναι ενταγμένη στις δράσεις του Διεθνούς Έτους Βιώσιμου Τουρισμού 2017 του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Στην Αστροβραδιά θα πραγματοποιείται παρατήρηση πλανητών, νεφελωμάτων καθώς και άλλων αστρονομικών αντικειμένων με τη χρήση τηλεσκοπίων. Κατά τη συνεχόμενη χρονιά, οι φίλοι του Έναστρου Ουρανού βρίσκονται αυτό το τριήμερο στην Άνω Βροντού για να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Αστροβραδιάς. Οι επισκέπτες σε ΡΕΗ και ΜΗ θα μοιηθούν στα μυστικά του ουρανού και στη μαγεία των αστεριών. Είναι μια ιδιαίτερη για μας αστροβραδιά η 11η, γιατί ο κόσμος ο οποίος θα έρθει να την παρακολουθήσει θα δει και το αστρονομικό κέντρο πια, κάτι το οποίο χρόνια όπως ξέρετε το θέλαμε να γίνει, σε 1-2 μήνες θα παραδοθεί και έτσι η αστροβραδιά δεν θα είναι απλώς μια βραδιά του Αυγούστου που κλείνει για μας την πολιτιστική μας χρονιά κάθε χρόνο, αλλά ολόκληρο το χρόνο θα μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον έναστρο ουρανό και την εκλεγευμένη αστρονομία να ανέβει επάνω και να παρακολουθήσει τα αστέρια, μια και η φωτορύπανση όπως ξέρετε είναι μικρή. Πιστεύουμε ότι θα πάει καλά, υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, έχει πάρα πολύ καλές δραστηριότητες των φορέων που συνεργάζονται μαζί μας. Είναι εκλεγευμένοι, θα ήθελα αυτό να το επισημάνω, γιατί πολλοί λένε τώρα εμείς τι σχέση έχουμε την αστρονομία, μα αφορά την αστρονομία που μπορεί ο απλός πολίτης, ο οποίος δεν ξέρει τίποτα, να πάει εκεί και να δει τον έναστρο ουρανό και να καταλάβει πόσο συνεφασμένος και δεμένος είναι με τον ουρανό ο άνθρωπος. Στην αστροβραδιά θα πραγματοποιείται παρατήρηση πλανητών, νεφελωμάτων, καθώς και άλλων αστρονομικών αντικειμένων, με τη χρήση τηλεσκοπίων. Στόχος της εκδήλωσης είναι η διάδοση της αστρονομίας στο ευρύ κοινό, ο προβληματισμός και η συζήτηση γύρω από αστρονομικά θέματα. Έχουμε δύο παρουσιάσεις από τον κύριο Εμμανουηλίδη από τον ΟΦΑ και τον κύριο Πισόκα, σεραίο επιστήμονα φυσικό του ΑΠΙΘΗ, φυσικός αστρονόμος, οι οποίοι θα κάνουν δύο παρουσιάσεις. Για μας η του κυρίου Εμμανουηλίδη είναι σημαντική γιατί πρόκειται να κάνουμε σε αυτό το κέντρο που είπαμε το αστρονομικό μία βάση όπου υπάρχουν άλλες 15 σε όλο τον κόσμο και μία βάση θα είναι η δική μας, όπου ο κύριος Εμμανουηλίδης θα έχει την ευθύνη του εργαστηρίου αυτού
είναι η εκρήξη των άστρων. Ένα από αυτό θα είναι εκεί για να τις παρακολουθεί. Εμείς κάναμε μεγάλο αγώνα για αυτό το πράγμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν δύσκολο, αλλά επειδή θέλαμε οπωσδήποτε να γίνει το κέντρο. Και αυτός ο αγώνας μας έβαλε σε ένα δρόμο που στο τέλος άξιζε, γιατί άρχισαν να έρχονται και νέα παιδιά. Ας πούμε, έχουμε φέτος τον Παναγιώτη, ο οποίος πήγε, Παναγόπουλος, ο οποίος πήγε στην συνάντηση, στην ετήσια συνάντηση στα Γρεβενά και άφησε έκπληκτους όλους τους παραβρισκόμενους εκεί. Ένα παιδί των Σαρών που τώρα τελείωσε το σχολείο, πέρασε και στο πανεπιστήμιο, φυσικός, χημικός και ό,τι είναι, αλλά έχει τόσο πάθος με την αστρονομία που είναι η νέα γενιά που θα όλη αυτή την προσπάθεια θα την πάει μπροστά. Και καλό όλους, είναι κάτι πολύ σημαντικό να μείνει στον τόπο μας, να το κρατήσουμε, γιατί δράσεις, όπως ξέρετε, δεν είναι εύκολα να γίνουν πια. Άρα λοιπόν αυτές που έχουμε, ας τις κρατήσουμε. Μια ιδιαίτερη ανατρεπτική και ξεκαρδιστική κωμωδία θα παρουσιάσει το Διπεθέ Κρήτης στο αμφιθέατρο του ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρες. Πρόκειται για τη θεατρική παράσταση «Γουρούνι στο Σακί». Για την παράσταση μίλησε στο βίντεο που ακολουθεί ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Τσαλταμπάσης, λέγοντας πως η κωμωδία θα μείνει αξέχαστη στους θεατές που θα την παρακολουθήσουν. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης παρουσιάζει τη σπαρταριστική κωμωδία «Γουρούνι στο Σακί» την Κυριακή 20 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο αμφιθέατρο του ΤΕΗ Σερών. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, συνεχίζοντας την πολύχρονη παράδοση να παρουσιάζει σημαντικές παραγωγές σε καλοκαιρινές περιοδίες, επέλεξε ένα απολαυστικό έργο ενός από τους μεγαλύτερους μάστορες της κωμωδίας. Ένα έργο που παρουσιάζει ενδιαφέροντες χαρακτήρες που χάνονται μέσα σε παρεξηγήσεις και παράλογες καταστάσεις. Είναι μια παράσταση που την διοργανώνει το Διπεθέ Κρήτης, ένα από τα σημαντικότερα Διπεθέ που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, με έναν πολύ δυνατό και ψυχή και πνοή του Διπεθέ καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Μιχάλη τον Αεράκη. Την παράστασή μας σκηνοθετεί ο Γιάννης ο Καραχισαρίδης, έχει κάνει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σκηνοθεσία και ήδη εδώ και 1,5 μήνα είμαστε σε όλη την Ελλάδα. Στο θείασο είναι ο Δημήτρης Οξιατάς, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η Μαρία Λάδου, η Δήμητρα Σιγάλα, ο Γιάννης Στρακόπουλος, ο Βασίλης Οπουλάκος. Είμαστε ένας μεγάλος θείασος και με αγαπητούς στον κόσμο ηθοποιούς και νομίζω ότι έχουμε κάνει μια παράσταση που αρέσει πολύ στον κόσμο και αυτό το λέω πια με εμπειρία, γιατί έχουμε κάνει περίπου 30 παραστάσεις και η αποδοχή ήταν ενθουσιώδη σχεδόν σε κάθε παράσταση. Οπότε ελπίζω το ίδιο θα γίνει και στις Σέρες. Ο Πακαρέλ, ένας ευκατάστατος νεόπουλος αστός που φιλοδοξεί να παρουσιάσει την όπερα των Παρισίων, ένα έργο που έγραψε η αγαπημένη του κόρη. Αναζητώντας τον τενόρο που θα πρωταγωνιστήσει, εμπλέκεται σε μια σειρά γεγονότων. Σιγά σιγά όλα τα πρόσωπα του έργου αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις με το δικό τους τρόπο, σε σημείο που οι σχέσεις τους να οδηγούνται σε απίθανες και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Έτσι είναι και είναι και απογραφής έτσι. Ο Ζόρζ Φεϊντό που την έχει γράψει θεωρείται πια κλασικός, είναι μάστορας της φάρσας και προτεργάτης και πατριάρχης του είδους αυτού, ένα πολύ δύσκολο είδος που άνθησε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και τώρα νομίζω ότι με έναν τρόπο μπορεί και παίζεται ακόμη και στα δικά μας χρόνια, φυσικά λαμβάνοντας υπόψη την εποχή και το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, χωρίς όμως να πειράξουμε ουσιαστικά το κείμενο. Κάναμε μια παράσταση που μυρίζει κλασικό, αλλά είναι και σύγχρονη. Και χαίρομαι γιατί την αποδέχεται ο κόσμος, και όχι απλώς την αποδέχεται, ανά κάθε δευτερόλεπτο γελάει, το ευχαριστιέται και νομίζω ότι ψυχαγωγείται με έναν πολύ όμορφο τρόπο, γιατί για μένα το ζητούμενο είναι αυτό. Είναι να γελάμε, αλλά να γελάμε ωραία, να ψυχαγωγούμε στον ωραίο τρόπο. Και το καλοκαίρι, επειδή απευθυνόμαστε και σε οικογένειες και σε μικρά παιδιά, έχουμε και μία έξτρα υποχρέωση και εμείς οι καλλιτέχνες να τους προσφέρουμε καλή ψυχαγωγία, όχι φθηνά πράγματα και εύκολα. Έχουμε δυσκολευτεί για να κάνουμε αυτή την παράσταση, με την καλή έννοια, και δυσκολευόμαστε κάθε μέρα που παίζουμε και δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και μας βγάζει ασπροπρόσωπους αυτή η παράσταση. Κύριε Τσαλταμπάση, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε σε Σέρες, γιατί έχετε και καταγωγή από εδώ. Ακριβώς, πόσο μάλλον... δεν είναι η πρώτη φορά. Έχω καταγωγή στην μεριά του πατέρα μου, που ήταν ο Φώτης Σερών. Στα τελευταία χρόνια που με αξιώνει ο Θεός, έρχομαι με Σέρα και παραστάσεις και βλέπω συγγενείς, ξαδέρφια. Έχω μάλιστα και έναν θείο μου, το θείο μου το Δημήτρη, που μου κάνει φανταστικό τυρί και το απολαμβάνω. Δηλαδή,
ένα από τα καλά αυτής της δουλειάς είναι ότι ενώ θα ήταν δύσκολο να έρθω σε άλλη περίπτωση, και χαίρομαι πάρα πολύ που έρχομαι στην Πατρίδα, γιατί ξέρετε, οι ρίζες είναι πολύ σημαντικό πράγμα και τις νιώθω μέσα στο DNA μου χαραγμένες και κάπως συγκινούμε κιόλας όταν έρχομαι στη Σέρρα. Οπότε λοιπόν, ραντεβού στο ΤΕΗ των Σερών αύριο το βράδυ. Το κλασικό θέατρο, το ανοιχτό στο ΤΕΗ που έρχεται όλος ο κόσμος στις παραστάσεις τα καλοκαίρια, και το περιμένουμε κι εμείς αύριο με πολύ χαρά να του προσφέρουμε ωραία ψυχαγωγία και πολύ 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 γέλιο. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Πιατάς, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Θανάση Τσαλταμπάσης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Μαρία Γεωργιάδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Δήμητρα Σιγάλα και Βασίλης Πουλακός. Οι καλύτερες προσφορές κοντά σας στο σούπερ μάρκετ Kansas της γειτονιάς σας και το καλοκαίρι. Μέχρι την Τετάρτη 23 Αυγούστου όλη η χυμή ήβη ενός λίτρου 30% φθηνότερα. Πάριζα το διαλεγμένο το κιλό με 3,95. Γκούτα Ολλανδίας καπνιστή το διαλεγμένο το κιλό με 6,80. Μπύρα Μύθος κουτί 500 ml 2 συν 1 δώρο. Σκόνη πλυντηρίου soft κουτί 100 μεζούρες με 7,40 και δώρο μαλακτικό ρούχων Dream Team 3 λίτρων. Αλλά και όλες οι οδοντόκρεμες Οδοντόβουρτσες AIM 50% φθηνότερα. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Μεράκι μας, η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή, η φέτα του τόπου μας. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη, μία από τις πιο σημαντικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, ξεσήκωσε τους Σεραίους στη συναυλία που έλαβε χώρα στην Ηράκλεια. Για τη συναυλία της στην Ηράκλεια, η ερμηνεύτρια ετοίμασε ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, αλλά και επιλογές από όλο το φάσμα της μουσικής. Στην Ηράκλεια Σερών βρέθηκε την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Η ιδιαίτερα αγαπημένη στο κοινό τραγουδίστρια παρουσίασε τις παλιές και νέες επιτυχίες της. Η φωνή, το ήθος, η ερμηνευτική της δυνότητα, η σκηνική παρουσία και η πληθωρική της προσωπικότητα την καθιστούν πια ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής, που έχει αντίκρισμα σε ένα ευρύ κοινό. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Μετράει αρκετά χρόνια έντονης και πολύ σημαντικής παρουσίας στα μουσικά πράγματα. Είναι η φωνή που έχει συνδεθεί αναπόσπαστα με κάθε μας συνέστημα, με στιγμές μας γεμάτες χαρά, αλλά και λύπη, αγάπη, πάθος και έρωτα. Όπως και η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζή Ανδρέου Στέφανος. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζή Ανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση
και των τελευταίων ενδεχόμενων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βραδερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος, αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. Σε ραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζιανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. Ο Σταύρος Ιωσηφίδης θα είναι ο νέος προπονητής του τμήματος μπάσκετ ανδρών της ομάδας του Πανσεραϊκού. Ο κύριος Ιωσηφίδης, γεννημένος στις Σέρρες τον Δεκέμβριο του 1982, ξεκίνησε τον μπάσκετ από τους Ικάρους Σερών, στους οποίους και αγωνίστηκε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του. Η διοίκηση του τμήματος μπάσκετ ανδρών του Πανσεραϊκού, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της να εμπιστευτεί τα τμήματα των υποδομών της σε νέους προπονητές, ανακοινώνει με χαρά ότι ο κύριος Ιωσηφίδης Σταύρος αναλαμβάνει την παιδική ομάδα, ενώ ταυτόχρονα θα εκτελεί και χρέη βοηθού δίπλα στον προπονητή Κοκολιό Φώτη. Παράλληλα, έφορος της ομάδας του παιδικού και συνεργάτης του κ. Ιωσηφίδη θα είναι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μπεντούλη Σταύρος. Ο κ. Σταύρος Ιωσηφίδης, γεννημένος στις Σέρρες, το 1982 ξεκίνησε το μπάσκετ από τους Ικάρους Σερών. Ξεχωριστές στιγμές με την ομάδα του ήταν κατά χρονολογική σειρά η κατάκτηση της 7ης πανελλήνιας θέσης με το παιδικό το 1997, η άνοδος στην Α2 εθνική κατηγορία το 2009 και οι δύο συνεχόμενες φορές κατάκτηση της 3ης θέσης στο πρωτάθλημα της Α2 2011 και 2012. Από το 2013 και μέχρι το τέλος της καριέρας του το 2017 αγωνίστηκε στον Ορφέα Νέου Σκοπού, με τον οποίο αναδείχθηκε πρωταθλητής και κυπελούχος ΕΚΑΣΑΜΑΘ το 2013, πανηγυρίζοντας την άνοδο στην 3η εθνική κατηγορία, ενώ φόρεσε και την κόκκινη φανέλα με το Λιοντάρι για δύο συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους, το 2004 και 2006. Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του κυρίου Ιωσηφίδη ως προπονητή έπαιξαν η μακροχρόνια και ουσιαστική προσφορά του στο σεραϊκό μπάσκετ, η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας και το ήθος του, μέσα και έξω από το γήπεδο, αλλά και η απόλυτη εμπιστοσύνη που δήλωσαν στο πρόσωπό του τόσο ο προπονητής της ανδρικής εφηβικής ομάδας, ο κ. Κοκολιός, όσο και υπεύθυνος κ. Καραγκούτης Γιώργος. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13.
κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές έφτασε στο τέλος του. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.